λειτουργίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα διπλώματα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανών και όλα τα υπόλοιπα. Το γιατί, καλημερίζω τον κύριο Καλοκαίρη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών εδώ στο Ηράκλειο, γιατί κάπου φαίνεται ότι έχουμε σκοντάψει εκεί με την περιφέρεια κάτι που έπρεπε να γίνει, αν ξέρω καλά. Κύριε Καλοκαίρη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Βιντεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ναι, πραγματικά αυτό που γίνεται πάλι σε εμάς δεν περιγράφεται. Από 1η Δευτέρου 2024 σταμάτησε να γίνεται η θεωρητική εξέταση. Είτε θέλει κάποιος να βγάλει δίπλωμα αυτοκινήτου, είτε μοτοσυκλέτα, είτε φορτηγού ή ακόμα και ταξί. Διότι η αίθουσα εδώ στο Ηράκλειο πλέον δεν έχει τις προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία, προκειμένου να υπάρχει το αδιάβλητο κατά την ώρα της εξέτασης. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει μπει από 1η Δευτέρου 2024 μια συσκευή που ουσιαστικά θα κόβει το σήμα στην αίθουσα, αλλά ταυτόχρονα θα ανοιχνεύει και μια πηγή. Θα κόβει το σήμα του κινητού τηλεφώνου, θέλετε να πείτε? Μπράβο, μπράβο. Ναι. Και όχι μόνο του κινητού, είτε από ασύρματος, είτε από ψήρες, είτε από οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι απ' έξω και να παρεμβαίνει μέσα στην αίθουσα για να βοηθάει τους υποψηφίους. Ναι. Αυτό δεν έχει τοποθετηθεί. Συγγνώμη, εδώ. Γιατί συμβαίνουν και καταγράφονται τέτοια και στο Ηράκλειο, δηλαδή όσα είπατε, ασύρματοι, ψήρες, τηλέφωνα κλπ. Και δίνεται σήμα για τις εξετάσεις? Όχι, okay, αυτό είναι μια νομοθεσία που έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από το 2021, που έχει ορίσει το Υπουργείο Μεταφορών, και θα έπρεπε η εκάστοτε περιφέρεια ανά όλη την Ελλάδα να το έχει προμηθευτεί και να το έχει εγκαταστήσει. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή πουθενά στην Κρήτη δεν έχει τοποθετηθεί αυτό, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται οι θεωρητικές εξετάσεις ανά την Κρήτη. Πότε έπρεπε να είχε τοποθετηθεί αυτό το μηχάνημα? Δηλαδή ο χρόνος ο πρώτος έλεγε, η πρώτη ειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλεγε ότι έπρεπε να είχε μπει από πέρυσι, από πρόπερσι? Η απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών την έχει βγάλει το 2021. Δόθηκανε τρεις παρατάσεις μέχρι τώρα με καταλυτική ημερομηνία 31/1/2024. Είναι ακριβό αυτό το σύστημα? Σχετικά για το ύψος της περιφέρειας δεν θα έλεγα. Φανταστείτε, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα που το έχουν κάνει εγκατάσταση, ανά αίθουσα έχει περί τις 30.000 ευρώ. Μάλιστα. Εδώ πόσες αίθουσες έχουμε? Στην Κρήτη έχουμε 8. Ναι. Σε όλη την Κρήτη. Δηλαδή έχουμε 3 στο νομό Λασιθίου, 3 εδώ στο νομό Ηρακλείου, 1 στο Ρέθυμνο και 1 στα Χανιά. Άρα 3-8 και τελικά 24, για να δούμε πόσο κοστίζει, αν πάρουμε ως γνώμονα το πόσο κοστίζει αυτό το μηχάνημα από τα παραδείγματα που έχουμε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ωραία. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή, με συγχωρείτε, κάνατε μία συνάντηση μέσα στο 23 με έναν αντιπεριφερειάρχη στην περιφέρεια, που εγώ όταν διάβασα το δικό του το όνομα είπα ποιος είναι αυτός ο αντιπεριφερειάρχης και πώς φαίνεται στο θέμα των συγκοινωνιών, γιατί ήταν σαν να μην κινιότανε τίποτα στην περιφέρεια. Δεν τους είπατε ότι θα πρέπει να μπει αυτό το σύστημα και ότι πάμε προς τα πίσω και ότι ενδεχόμενα θα παρουσιαστούν προβλήματα σε όλο το νησί? Γιατί δεν μιλάμε για το Ηράκλειο, αυτή την εικόνα είχα χθες το βράδυ, αλλά μου λέτε ότι σε όλη την Κρήτη πλέον υπάρχει θέμα. Ναι, βέβαια, αφού η προμήθεια γίνεται από την περιφέρεια και αφορά όλους τους νομούς της Κρήτης που υπάγονται, δεν έχει γίνει κάποια προμήθεια. Έχει γίνει ένα διαγωνισμός μέσα στο 23. Τον προσέβαλε κάποιος που ήθελε να πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Πήγανε στα δικαστήρια, ο άνθρωπος δικαιώθηκε. Στα δικαστήρια ξανά γίνει διαγωνισμός δεύτερη φορά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο να κατοχυρωθεί ο διαγωνισμός σε κάποιο ανάδοχο και να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση. Ποιος είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης? Δεν έχει να κάνει, είναι απευθείας με την περιφέρεια, νομίζω. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης είναι ο κύριος Συργωνάκης. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει η περιφέρεια. Δεν έχει να κάνει θεματικά ο αντιπεριφερειάρχης. Δεν είναι θέμα προσώπου, αλλά επειδή χειρίζονται, και πέρυσι ήταν άλλος το 2023, ήταν νομίζω ο κύριος Τζεδάκης. Θα μου πείτε δεν είναι θέμα προσώπου, είναι της περιφέρειας. Άρα λοιπόν αυτό τώρα το οποίο γίνεται σε όλη την Κρήτη είναι το εξής, ότι δεν γίνονται τι, να το επαναλάβετε, από 1η Δευτέρου.
από πρώτη Δευτέρα δεν γίνονται θεωρητικές εξετάσεις σε καμία κατηγορία οχημάτων. Είτε μηχανή, είτε αυτοκίνητο, είτε φορτηγό, είτε λεωφορείο. Ακόμα νομίζω και τα ταξί. Δηλαδή, όσοι θα θέλουν να βγάλουν κάρτες για ταξί. Με μία επιφύλαξη σε αυτό το κομμάτι. Θεωρητικές εξετάσεις σημαίνει σήματα, αυτό εννοείται. Σωστά. Ναι. Άρα λοιπόν, κατ' επέκταση αυτού, δεν θα μπορούν να προχωρήσουν, εφόσον δεν θα μπορούν να δώσουν τα σήματα, να προχωρήσουν και όλες τις διαδικασίες για την έκδοση του διπλώματος. Ναι. Οι άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν ή να βγάλουν το δίπλωμα για να κινούνται. Ωραία. Κύριε Καλοκύρη, αυτό το πράγμα μέσα σε αφρενάρει και πάει πίσω πάρα πολλούς υποψήφιους οδηγούς ανά την Κρήτη. Φαντάζομαι γυρνάμε σε εκείνα τα επίπεδα προετών που υπήρχαν τα προβλήματα. Και μαζευόταν μια ατέλειωτη λίστα από υποψηφίους που μετά δεν ξέρανε πραγματικά πώς να τη διαχειριστούν. Να τη διαχειριστείτε κι εσείς, να τη διαχειριστούν και οι αρμόδιες υπηρεσίες, Ναι, αν συσσωρευτεί αυτό το πράγμα που δεν, αν θέλετε την άποψή μου, δεν βρίσκουμε λύση. Αν δεν έρθει κάποια παράταση από το Υπουργείο για να δώσει κάποια επιπλέον παράταση, θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα που μόλις είπατε. Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι έχουμε. Πόσες αίθουσες στο Λασίθι? Τρεις είναι στο νομό Λασιθίου. Ναι. Τρεις στο νομό Ηρακλείου, Ηράκλειο, Αρκαλοχώρη και Μύρες. Μία στο νομό Ρεθύμνης και μία στο νομό Χανίων. Μάλιστα. Λοιπόν, και θα πρέπει να εξοπλιστούν με αυτά τα ειδικά μηχανήματα τους κόφτες για να μην περνάνε τα σήματα, έτσι ώστε να μην μπορούν να λειτουργήσουν ηλεκτρονικά μέσα εντός της αίθουσας, ασύρματοι, ψήρες, όπως είπατε, είτε κινητά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κάθε υποψήφιος παίρνει το δίπλωμα με την αξία του, θέλετε να πείτε. Αυτό θέλετε να πείτε, ναι. Αυτό έχει πει το Υπουργείο, ναι, και κατ' επέκταση εμείς. Ναι. Μάλιστα. Αν δεν δοθεί παράταση, σημαίνει ότι πάνε πίσω πάρα πολλά πράγματα που δεν έχει να κάνει μόνο με τους υποψηφίους. Για να θυμηθώ, κύριε Καλοκύρη, και να πω μια κουβέντα παραπάνω και μετά να σας αποχαιρετήσω. Έχει να κάνει και με εσάς και με την βιωσιμότητα των δικών σας των επιχειρήσεων. Δεν ξέρω πόσες σχολές είστε, αλλά από τη στιγμή που δεν ολοκληρώνεται και η διαδικασία για να πάρεις ένα δίπλωμα, εκτός από τα παράβολα, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και θέμα με τη δική σας την πληρωμή και τη βιωσιμότητα, έτσι. Σωστά. Εγώ ήθελα να πω τώρα ότι το Σάββατο που πέρασε είχαμε μια γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας στην Αθήνα, όπου το παρόν έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κ. Ξυφαράς, όπου προσπαθήσαμε να τον συζητήσουμε τον άνθρωπο για να δώσει κάποια παράταση για να μπορούμε να δουλέψουμε πριν ξεκινήσει το πρόβλημα. Αλλά φάνηκε από τη μεριά του Υπουργείου ότι είναι κάθετη στο ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Μετά από τρεις παρατάσεις, από το 21 που είπατε και έχουν δοθεί τρεις παρατάσεις και φτάσαμε στην πρώτη Δευτέρου και δεν είχε μπει από την περιφέρεια, νομίζω ότι αυτό δείχνει πως, ας πούμε, είναι χολωμένοι, είναι θυμωμένοι ή θέλουν να μαλώσουν την περιφέρεια για να τις πούνε, μα εντάξει και τα τυπικά να τα κρατάς και εσύ από τη δική σου την πλευρά. Αυτό φαντάζομαι, Να πω, δεν ξέρω πώς το εκφράζει το Υπουργείο, να πω ότι ανά την Ελλάδα είναι τέσσερις περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Ανατολική Μακεδονία, η Αχαΐα, που είναι και υφυπουργός από εκεί που δεν θέλει να δώσει την παράταση, και η Κρήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το τι μέλη γενέστε θα το δούμε παρακάτω. Θα επικοινωνήσουμε και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για να μάθουμε τι γίνεται στην περιφέρεια αυτή την ώρα, να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν. Σήμερα το μέρη, ναι, έχουμε, ναι, μια συνάντηση στην περιφέρεια με τον κύριο Αρναρτάκη από όλα τα σωματεία της Κρήτης, ναι, προκειμένου να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Αλλά όπως σας είπα, η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε είναι μια παράταση από το Υπουργείο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αδόκιμονε μεν, αλλά από την άλλη τώρα δεν παίζει καμία σημασία. Μιας που κουβεντιάζουμε, αύριο το πρωί θα σας καλέσω, μιας που έχετε όλα τα σωματεία της Κρήτης συνάντηση με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, για να ενημερώσουμε τον κόσμο τι μέλη γενέστε. Εντάξει, για αύριο το πρωί. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα.